συμφωνήσω με τον συνάδελφο ότι και οι δύο ομάδες μπορούσαν να κερδίσουν το παιχνίδι. Από τη δική μου ομάδα δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Είπε ο συνάδελφος ότι ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν έτσι. Ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο και στα δύο ημίχρονα, το οποίο βασίστηκε καθαρά στο όποιο ταλέντο έχουν οι παίκτες. Στο σημερινό παιχνίδι δεν υπήρχε, τουλάχιστον από εμάς, να μιλήσω για τη δικιά μου ομάδα, ούτε τακτική, ούτε τεχνική, ούτε τίποτα. Ήταν ένα παιχνίδι άναρχο, το οποίο, όπως είπα προηγουμένως, βασίστηκε στο ταλέντο, στο όποιο ταλέντο έχουν οι παίκτες. Δεν θέλω ούτε να σταθώ στις απουσίες που είχαμε, ούτε στη διαιτησία, ούτε πουθενά. Ο διαιτής έκανε τη δουλειά του. Εμείς δεν κάναμε τη δική μας δουλειά έτσι όπως έπρεπε για να φέρουμε το παιχνίδι στα μέτρα μας. Για την δικιά μας ομάδα θα δούμε όλη την εβδομάδα τι έφτιαξε, θα δουλέψουμε για να διορθώσουμε τις όποιες ατέλειες έχουμε. Για την ομάδα της χωριστής και του Γκότ έχω να πω συγχαρητήρια. Έχουμε ό,τι καλύτερο και τελειώνοντας θέλω να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά, χωρίς ακρότητες, σε φύλαθρο πνεύμα και με υγεία για όλους. Ποιοι είναι οι στόχοι του Δεξάντου φέτος? Οι στόχοι είναι να κάνει μια διακριτή πορεία, να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να βγάλει κάποια παιδιά από τα σπλάκνα του και από εκεί και ύστερα δεν μιλάει καμιά ομάδα για πρωταθλητισμό την πρώτη αγωνιστική. Εμείς ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα, θέλουμε να πάμε καλά, θέλουμε να έχουμε μια ομάδα μέσα σε επαγγελματικά πλαίσια και ας είναι ερασιτεχνική ομάδα και από εκεί ύστερα θα παλέψουμε το κάθε στιγμή. Κύριε Παπαδόπουλο, και για εσάς η ίδια ερώτηση. Εμείς είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα. Κάποια παιδιά δεν έχουν την εμπειρία αυτής της κατηγορίας, σίγουρα. Στόχοι είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί.